Καταρχάς, μιλώντας για το νέο ΕΣΥ, γίνεται κατανοητό ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πατώντας στο έδαφος που έστωσαν όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ενισχύει και επεκτείνει την επιχειρηματική λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων. Αυτές οι αλλαγές δεν μπορεί παρά να συνοδεύονται και από αλλαγές στο ρόλο και τον προσανατολισμό του έμψυχου υλικού, δηλαδή των υγειονομικών. Η διαπαιδαγώγηση του μελλοντικού επιστημονικού και υγειονομικού δυναμικού, που θα στελεχώσει και θα στηρίξει ένα σύστημα υγείας με τέτοια χαρακτηριστικά, προετοιμάζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και όλοι μας έχουμε πολλά άσχημα παραδείγματα. Η ως τώρα καθυστέρηση στην υλοποίηση των από χρόνια αποφασισμένων σχεδιασμών έχει να κάνει και με την αποφασιστική στάση που έχουν δείξει οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία ενάντια στην πολιτική που αντιμετωπίζει την υγεία του λαού σαν κόστος και ταυτόχρονα σαν χρυσορυχείο για τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Πώς θα αξιολογείται ο υγειονομικός, δηλαδή ποιος θα είναι ο καλός και ο κακός? Η αξιολόγηση του συστήματος υγείας βρίσκεται στην καρδιά του νέου ΕΣΥ και καθορίζει το ρόλο των υγειονομικών. Να πούμε ότι η αξιολόγηση έχει άλλο περιεχόμενο και στόχευση όταν έχει σαν κριτήριο να συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα και στην επιχειρηματική δράση και άλλο όταν επιδιώκει να υπηρετεί κοινωνικές ανάγκες. Γι' αυτό και οι δείκτες αξιολόγησης των μονάδων υγείας που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση ταυτίζονται με τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια λειτουργίας μιας επιχείρησης. Ποια είναι αυτά? Πόσοι νοσηλεύτηκαν, η περίφημη πληρότητα, οι ημέρες νοσηλείας, πόσες και πόσο ακριβές εξετάσεις χρησιμοποιήθηκαν, τι χειρουργικές και άλλες επεμβάσεις αξιοποιήθηκαν, αν χρησιμοποιήσαμε γενώσιμα, τεκμηριωμένη εξοικονόμηση πόρων. Έχουμε πικρή πείρα στο ΕΣΥ, πόσο μάλλον και στο νέο ΕΣΥ που θα αξιολογούμαστε με βάση αυτά. Ο υγειονομικός θα εκπαιδεύεται, θα προσλαμβάνεται και τελικά θα αξιολογείται σχετικά με το αν φρόντισε να κοστίσει λιγότερο ασθενείς και να εξοικονομήσει πόρους για το νοσοκομείο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο προσχέδιο, είναι σημαντικό οι γιατροί να αναλάβουν την ευθύνη του κλινικού προϋπολογισμού για να αναλάβουν την ευθύνη για το κόστος που επισύρουν οι αποφάσεις τους. Πλούσια πείρα επί αυτών έχουμε ήδη. Για παράδειγμα, σε ορισμένα ογκολογικά νοσοκομεία, διοίκηση, διοικητικοί διευθυντές και γιατροί δεν εγκρίνουν απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις καρκινοπαθών, τους περίφημους μοριακούς ελέγχους, για να μην φουσκώσουν τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου. Ως αποτέλεσμα, οι ασθενείς πληρώνουν 200 έως 1000 ευρώ στον ιδιωτικό για να ξεκινήσουν χημειοθεραπεία. Οι υγειονομικοί λοιπόν μπαίνουν σε μια λογική να μάθουν να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση δαπανών και περιορισμό του κόστους, θυσιάζοντας όμως την επιστημονική τους γνώση σε αυτό το βωμό. Ποιος θα είναι ο ρόλος των υγειονομικών τώρα? Οι νοσοκομειακοί γιατροί καλούνται όχι μόνο να υποταχθούν στην εμπορευματική λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, αλλά και να συμβάλλουν ενεργά στην υλοποίηση της πολιτικής που θέλει τους ασθενείς πελάτες. Το αποτυπώνουν απροκάλυπτα ως εξής. Για να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι προτινόμενες αλλαγές, θα πρέπει να αλλάξει και η εργασιακή κουλτούρα των εργαζόμενων στο ΕΣΥ, τρεις τελίτσες, μόνο όταν θα έχουν την αίσθηση ότι ανήκουν σε έναν οργανισμό που φροντίζει τους εργαζόμενους, θα είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν τις προτινόμενες αλλαγές. Επί της ουσίας, ζητάνε από τους υγειονομικούς να σταθούν απέναντι στις ανάγκες υγείας των παιδιών τους, των γονιών τους, των φίλων τους. Θέλουν τους υγειονομικούς, τον γιατρό, τον νοσηλευτή, την επισκέπτρια υγείας, τον εργαζόμενο στο σύστημα υγείας, το διοικητικό, να συμβάλλουν στη λειτουργία του νοσοκομείου σε επιχείρηση, να κόβουν με δική τους απόφαση φάρμακα, απαραίτητες εξετάσεις, θεραπευτικές επιλογές και μέρες νοσηλείας. Να θεραπεύουν και να περιθάλπτουν όποιον έχει να πληρώσει ή όποιο το ταμείο έχει να πληρώσει. Να πληρώνουν οι ασθενείς για εξετάσεις, ακόμα και για επίγοντα. Από τα παραπάνω θα εξαρτάται το εισόδημα, τα μπόνους, η επιστημονική εξέλιξη και η σταδιοδρομία των υγειονομικών. Τέλος, τα νέα κριτήρια αξιολόγησης δεν μπορούν παρά να θίγουν και τις εργασιακές σχέσεις των υγειονομικών. Η πλήρης ανατροπή τους είναι φαινόμενο που υπάρχει, διωγγώνεται και τώρα επιχειρείται να γίνει κύρια πραγματικότητα. Αναφερόμαστε σε πληθώρα εργασιακών σχέσεων, ιδιώτες γιατροί, νοσηλεύτες με μπλοκάκι, σύναψη συμβολέων με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες σε διάφορα νοσοκομεία και κάλυψη ελλείψεων ειδικοτήτων σε νοσοκομεία, κυρίως σε επαρχίες και νησιών, με ιδιώτες γιατρούς. Δηλώνουν και πάλι προκλητικά ότι στο δημόσιο τομέα μόνο τα στελέχη που προορίζονται να έχουν υψηλές διευθυντικές θέσεις, άρα και αυξημένο βάρος στη λήψη αποφάσεων και στην κατανομή των πόρων, τα ιατρικά διευθυντικά στελέχη δηλαδή, θα πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Αντίθετα, ένα άλλο μεγάλο μέρος του λοιπού προσωπικού θα μπορούσε να είναι μερικής, ακόμα και εποχιακής απασχόλησης. Από τις ίδιες εξελίξεις θα κληθούν οι υγειονομικοί να διαλέξουν μεταξύ ενσωμάτωσης και ανυπακοής ανάμεσα στη βαρβαρότητα ή στον πολιτισμό.
θα πρέπει να αρνηθούν τη συμβολή τους στην πολιτική κυβέρνηση και Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τους οδηγεί να στέκονται εχθρικά απέναντι στους ασθενείς και να τους μετατρέπει σε φτηνό ευέλικτο επιστημονικό δυναμικό του δημόσιου νοσοκομείου επιχείρησης. Να σταθούν στο πλευρό των εργαζόμενων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, στον αγώνα για να πάψει υγεία να είναι εμπόρευμα για να τεθεί επιστημονική γνώση στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών. Ειδικά οι κομμουνιστές υγειονομικοί έχουμε καθήκον να υπερασπίσουμε το ρόλο που θα έπρεπε να έχουμε ενάντια στην αξιολόγηση που προωθεί η κυβέρνηση με το νέο ΕΣΥ. Έχουμε πάρει την απόφαση να θέσουμε την επιστήμη στην υπηρεσία του λαού. Εξάλλου, η επιστημονική γνώση είναι προϊόν συλλογικής δουλειάς, δεν αφορά ατομική προσπάθεια ούτε τα κέντρα αριστείας που διαφημίζει νέα υφυπουργός υγείας. Θέλουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από το μισθό μας και να ασκούμε τις επιστήμες υγείας, την νοσηλευτική, την ιατρική, με επιστημονικά κριτήρια, χωρίς τους κόφτες των DRG που καθιέρωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και επεκτείνει η τωρινή. Δεν δεχόμαστε να στερούμε από τους αρρώστους μας αναγκαία φάρμακα και εξετάσεις για να κοστίζει λιγότερο το δημόσιο νοσοκομείο επιχείρηση. Στο νοσοκομείο επιχείρηση ο ασθενής πελάτης.